Ένα ακόμη χτύπημα στην αμπελουργία έδωσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τους αμπελουργούς στο νησί μας να βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς χιλιάδες τόνοι σταφυλιών κινδυνεύουν να χαθούν, όπως δήλωσε ο Μύρο Χιλετζάκης. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, λόγω ανωτέρας βίας, είναι η βροχόπτωση. Χιλιάδες τόνοι και επί τραπεζίων σταφυλιών και εινοποιήσιμων και σταφίδας που είναι πλωμένοι και σταφυδάμπελων θα χαθούν να φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το φαινόμενο είναι προς εξέλιξη, περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Ζητάμε διεκδίκηση χρημάτων για όλους τους τομείς της αμπελουργίας τώρα. Σοβαρό πρόβλημα. Ο ΕΛΓΑ πρέπει άμεσα να βγει, να εκτιμήσει, να δει τι γίνεται. Οι παραγωγοί θα προτιμήσουν να μην τα κόψουν. Για να μην πέσουν βορρά στα χέρια των εξαγωγέων, θα δείτε από αύριο ότι οι εξαγωγοί θα δώσουν αμέσως υψηλότερες τιμές. Και δεν μπορεί να βλέπω, να ακούμε, να πηγαίνουμε και να μας λένε οι παραγωγοί ότι η κλούβα είναι ένα κιλό και τη βάζουν 2 κιλά. Ακούμε κάτι παράξενα πράγματα. Πρέπει όλοι να βάλουν νερό στο κρασί τους. Αγρότες και κτηνοτρόφοι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση που επικρατεί με φόντο τα υψηλά κόστη παραγωγής και όχι μόνο, με τους τελευταίους να διαβλέπουν από το νέο έτος ελλείψεις στην αγορά σε ντόπιο κρέας, τυριά και σε άλλα προϊόντα. Κυρίες και κύριοι, η κτηνοτροφία στην Κρήτη γενικά έχει πιάσει πάτο. Πιστεύω ότι στο τέλος του χρόνου αυτού που διανύουμε, το ζωικό κεφάλαιο στην Κρήτη ίσως θα έχει μειωθεί στο μισό. Του χρόνου θα βρούμε μπροστά μας έλλειψη τυριών, ποιοτικών τυριών ΠΟΠ που παράγει η Κρήτη, τη Γραβιέρα συγκεκριμένα. Θα υπάρχει έλλειψη στα νερά, επίσης θα υπάρχει έλλειψη στο τόπιο κρέας. Η εκτίμησή μας είναι ότι η Κρήτη αδυχείται. Πρέπει να δούμε τα θέματα της Κρήτης και με τη σταφίδα όλα αυτά τα οποία έχουν τεθεί. Δεν μπορεί η χωρική να μπαίνει και να μην μπαίνει η δική μας σταφίδα. Η διατροφική επάρκεια από ευρωπαϊκή παραγωγή πρέπει να γίνει εθνική πολιτική. Πρέπει να γίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη σημερινή ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ αδικεί την Κρήτη. Δεν είναι ραμμένη στην περιφέρεια Κρήτης. Η περιφέρεια Κρήτης είναι μια παραγωγική περιφέρεια και στο κομμάτι της κτηνοτροφίας και στο κομμάτι του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν 4 μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες που κατεβαίνουν και φλερτάρουν το γάλα της Κρήτης επί 2 χρόνια και δεν είναι και τυχαίο τα χιλιάδες χυπευτικά επιτραπέζια στα φύλλα αλληλά και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται το 1/3 της χώρας μας μόνο στην Κρήτη και είναι έξτρα παρθένο, το τονίζω. Να μπορεί να παράγεται από μια περιφέρεια. Δεν μπορούμε η περιφέρεια αυτή να αδικείται. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός σου λέει μέσα σε 4 μέρες πρέπει να έχουμε δει τα ζώα. Και όχι μετά από 22 μέρες. Ο κτηνοτροφικός κόσμος βάσει του ΕΛΓΑ αδικείται. Να γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση και παρέμβαση ακόμα και στον Πρωθυπουργό της χώρας. Τα προβλήματα είναι πολλά. Η στήριξη δική μας θέλω να πω ότι είναι δεδομένη. Δεν μπορεί να περιμένουμε τέλος Οκτωβρίου για να πάρθουν μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα και το δάπο, θα είναι αργά πλέον. Η Κρήτη αδικείται σε όλα τα επίπεδα, τόνισαν αγρότες οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με την περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να διεκδικήσουν οικονομική στήριξη, ενώ στην αντίθετη περίπτωση αγρότες προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις. Στις ζωοτροφές θα υπάρχει μία ενίσχυση τις επόμενες μέρες στο κτηνοτροφικό κλάδο περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μία ανάσα. Είναι λίγο οξυγόνο. Δεν είναι ότι αποσωληνώνεται ο ασθενής και βγαίνει από την εντατική. Γιατί ο κτηνοτρόφος είναι στην εντατική αυτή τη στιγμή. Αν δεν ικανοποιηθούν κάποια ζητήματά μας, ναι, κοιτάμε και το κομμάτι των κινητοποιήσεων.